σε άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι της αγωνιστικής ημέρας μέσα στον Μαυρόλοφο. Ένα σούτ από τον Κουράνη, καμία ανησυχία για τον goalkeeper, τον Ταρπινίδη, στο 5ο λεπτό. Η παλιά εδώ για το Τσιακμάκι, διαγώνει ο τέταρτο το Τσιακμάκι και δεν προλαβαίνει ο Δημήτρης ο Σάββας την προβολή από πολύ κοντά. Κλασική μεγάλη ευκαιρία με τον Πασκάλη Τσιακμάκι από τα δεξιά μετά τη μεγάλη ευκαιρία του Τσιακμάκι. Εκτελέστηκε το κόρνερ, ο goalkeeper έφυγε παρά τα χέρια του, η κεφαλιά και σωτήρια η παρέμβαση του κτίστου είναι η κεφαλιά. Μέσα σε διάστημα ενός λεπτού, στο 10 γηπεδούχοι, στο 11 οι φιλοξενούμενοι. Και αυτό το κόρνερ από τον Αρβανίτη και πάλι ο goalkeeper εδώ και το τακουνάκι από το Μάκι στο οίκο. Τελευταία στιγμή θα βγάλει την μπάλα ο αρχηγός πριν περάσει μπάλα τη γραμμή. Ο αρχηγός ο Χάρης ο Σάββας πάνω στη γραμμή ουσιαστικά αυτό το τακουνάκι από το Μάκι στο οίκο το εξωτέρωσε. Αυτή η σέντρα είναι προς τον στόικο. Τώρα και ο Κουσίδης το σούτ από τον Μάκι στο οίκο, άου την μπάλα. Θωμάς Αρβανίτης στέλνει την μπάλα στα πλάγια, στην περιοχή, δεν προλαβαίνει ο Καμίλαλης. Μια κεφαλιά του κτίστου πρέπει να είναι, πάσα προς τον Καμίλαλη, παρεμβαίνει ο goalkeeper πιο έγκαιρα μάλλον, αλλά κόβουν οι γηπεδούχοι. Τσιακμάκης, assist για τον Λιθαρή. Ο Λιθαρής πλασάρει από μακριά και αυτό είναι το γκολ. 1-0. Από μακριά στην κίνηση πλασάρει ο Βασίλης Λιθαρής προλαβαίνοντας τόσο τον Στέργιο Στόικο όσο και τον παραπάνει και ανοίγει ο δείκτης του σκορ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 οι γηπεδούχοι αφού πρωτίστως απείλησαν με τον Πασκάλη Τσιακμάκη. Μαραθωνίτης γεμίζει ο Δημήτρης ο Σάββας μαζί με τον Τσιακμάκη. Εδώ είναι ο Χάρης Σάββας. Βγαίνει ο Τσιακμάκης, κοφτεί παλιά ο Τσιακμάκη, ασίστ, διαγώνιο τέτατέ, τον κόβει τελευταία στιγμή ο Στόικος. Μήτρακας. Βαθύ το γέμισμα του Μήτρακα, μάλλον μια σέντρα σούτ από το Μήτρακα. Δεν κινδυνεύει η αιστεία του Ταρπινίδη. Μπαλιά στο Λιθαρή. Λιθαρής μπήκε στην περιοχή ο Λιθαρής. Στα πλάγια ο Λιθαρής. Ελιγμός του επί του Στόικου. Λιθαρής και πάλι κάτοχος της μπάλας. Τελάχιστον την μπάλα στο Σάββα. Σούτ του οποίου κόβει το κεφάλι του Πατραμάνη. Από μακριά το σούτ του Στόικου. Άστοχο. Ελιγμός του αφήνει και ο Λιθαρής. Εδώ ξεδιπλώνεται του Πανσουλιακού. Πολύ ωραία ενέργεια. Ο Χάρης Σάββα σουτάρει στα πόδια του Μάκη Στόικου και κόρνερ. Στο 28. Εδώ η απομάκρυνση της μπάλας, κεφαλιά από τον προωθημένο Αργυρίου πάνω στην αγκαλιά του goalkeeper Παραπάνη, ο οποίος μαζεύει την μπάλα, σημαντική φάση για τους γηπεδούχους. Βρίσκει την μπάλα με το σώμα του ο Δημήτρης Στόικος, μπαίνει στα πλάγια, σουτάρει και στέλνει την μπάλα ελάχιστα έξω. Πολύ μεγάλη φάση η απομάκρυνση από τον Κουράνη. Εδώ γκρινιάζουν για πέναλτι και οι παιδούχοι, αλλά η μπάλα είναι στο Λιθαρί. Το σούτ του Τσακμάκη στα σώματα. Γκρινιάζουν για πέναλτι στον Αργυρίου οι γη παιδούχοι, αλλά τίποτα το μεμτό για τον goalkeeper, για τον ρέφερι. Ο Στοίλας δεν άλλαξε κανέναν. Καλή μπαλιά εδώ για να βγει ο Κουσίδης. Ο Κουσίδης στην περιοχή. Γυρίζει ο Κουσίδης σε ένα διαγώνιο σούτ σιρτό, το οποίο περνάει έξω από τα goalpost του Ταρπινίδη. Στόικος, ο Μάκης Στόικος, εδώ αρχηγός της ΚΑΕ, γεμίζει στο ημικύκλιο, η μπάλα στον Κουσίδη, σουτάρει ο Κουσίδης, εκτινάσεται ο Ταρπινίδης και παραχωρεί κόρνερ, πολύ μεγάλη στιγμή. Επί του Παπαντονίου και εδώ είναι ο Μπάλτσιος, ο οποίος από τα πλάγια γυρίζει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, το σουτ και γκολ. Δημήτρης Σάββας 2-0. Γυρίζει επί του εαυτού του αφού κοντρολάρει και με τη μία θα σουτάρει στη δεξιά μεριά της εστίας του Παραπάνη. 2-0. 11 λεπτά στο δεύτερο μέρος, στο 56 του αγώνα, κτίστου. Η σέντρα από τον κτίστου, εδώ Τσακανιάς, άστοχο το πλασέ, άου την μπάλα, Στόικος. Όμως ο Καλαϊτζίδης στο Λιθαρί, ξανά Καλαϊτζίδης, ανεβαίνει και ο Γιάννης Στόικος. Ο Στόικος, η σέντρα απέναντι στο Τσακμάκι, στην κίνηση του Τσακμάκι, έξω η μπάλα. Χώρο η γηπεδούχη από τα δεξιά, Στόικος μπήκε στην περιοχή. Ο Στόικος συγκλίνει, θα σουτάρει, εκτινάσεται ο Παραπάνης και παραχωρεί κόρνερ. Στον Τσιακμάκη παλιά δεν υπάρχει offside. Τσιακμάκης προϋποθέσεις για άλλο ένα τετατέτ. Το σούτ του Τσιακμάκη, σωτήρια ο goalkeeper. Πολύ μεγάλη φάση για τον Τσιακμάκη. Τέταρτη στο παιχνίδι για τον νεαρό. Παρεμβαίνει και απομακρύνει την μπάλα ο Μαραθωνίτης και πάλι σε αυτή τη σέντρα. Και το γύρισμα του κτίστου. Πέρασε η μπάλα Τσακανιάς. Μειώνει το δίκτυο σκόρο Τσακανιάς από κοντά. 2-1. Νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Με την μείωση του σκόρ από τον Τσακανιά. Τσακανιάς που μπήκε στο παιχνίδι αντί του Μήτρακα στην επανάληψη. Εδώ μετά τη σέντρα από το κτίστο από τα πλάγια
Μειώνει το δίκτυο του σκορ. Τρεις του Αγίου Πνεύματος. Αρχικά ο Κουσίδης. Δεύτερο δοκάρι περιμένουν Τσακανιάς από κοντά πλασάρι. Η παλιά στον Κουσίδη. Βγήκε ο κολλήμπης. Κουσίδης έτοιμος για τον γκολ. Γυρίζει και η παρέμβαση από το Μαραθωνίτη είναι λυτρωτική. Γκίζης βρήκε αέρα. Στόικος ο Αρβανίτης. Στο σούτο ο Θωμάς Αρβανίτης. Άου την μπάλα. Πασκάλης Τσιακμάκης στην περιοχή. Τσιακμάκης σε λιγμός του στο ημικύκλιο. Κι άλλος έφερε την μπάλα στον δοκάρι. Η βολίδα από τον αρχηγό και συνέχεια το σούτο λιθαρεί έξω. Τσιακμάκης περίτεχνες ενέργειες. Νέα προσπάθεια από τον κτίστο του. Τσακανιάς και Κουσίδης. Τσακανιάς πήρε την κόντρα. Στο Κουσίδη μεταβίβαση. Κουσίδης. Πέφτει ο Κουσίδης και κόβεται η μπάλα. Ο Κουσίδης στο έδαφος ζητάει πέναλτι. Από το μαρκάρισμα αυτό όλοι οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι επάνω στον Πετρίδη ζητούν πέναλτι. Στον Κουσίδη διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Κίτρινη κάρτα στον αρχηγό. Διαμαρτυρίες για την πτώση του Σταύρου Κουσίδη στην περιοχή. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το πλάγιο δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Στην περιοχή η μπάλα. Ο Πετκόπουλος έβγαλε. Παπαντονίου δεν μπόρεσε, όμως εδώ είναι ο Κτίστου. Κτίστου θέλει να ελιχθεί. Κόβεται. Πλάγιο.